Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η φιλοσοφική θεολογική εκπομπή. Μας βλέπετε σταθερά κάθε εβδομάδα εδώ από τη συχνότητα του καναλιού 9. Και σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για την μεγάλη εβδομάδα, θα μιλήσουμε για το αιώνιο πάθος, για την πίστη του ανθρώπου, για τα πρόσωπα του Θείου Δράματος. Ο άνθρωπος μέσα από την ανθρώπινη ύπαρξη διαισθάνεται το αιώνιο πάθος, το πάθος της ψυχής, για να φτάσει προς τον νοητό κόσμο, προς τον υπερκόσμιο κόσμο. Θα δούμε πολλά πράγματα σημερινή εκπομπή. Έχουμε τον κύριο Ατσακλή, έχουμε και θα δούμε και σε λίγο έναν αξιόλογο, διακεκριμένο χωράρχη, άρχοντα, μαΐστορα του Οικουμενικού Θρόνου της Κωνσταντινούπολεως. Όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Και επίσης, αύριο το πρωί η εκπομπή θα υπάρξει σε επανάληψη. Βλέπετε και τα βιβλία τα οποία έχω συγγράψει για τα θέματα αυτά. Το τηλέφωνο μπορείτε να επικοινωνήσετε τώρα και σε επανάληψη. Συνεχώς το τηλέφωνο αυτό βρίσκεται κοντά σας για επικοινωνία, η έννοια της ψυχής. Μιλάμε για ψυχή σήμερα, για θείο δράμα. Θα μιλήσουμε και για την Ανάσταση και σήμερα και στην επόμενη εκπομπή. Σε όλα αυτά τα βιβλία η αρχαία φιλοσοφία μίλησε για Θεό. Ο Πλάτωνας στην Πολιτεία μίλησε επίσης και προφήτευσε για την Σταύρωση. Θα διαβάσω λίγο το κομμάτι του Ιησού Χριστού, του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού. Βλέπουμε φύσικες οι οποίοι στον Πλωτίνο. Ο μυστικισμός αυτός, η πίστη του ανθρώπου όπως περιγράφεται μέσα από τον έρωτα του ανθρώπου στο Σοκράτη, με διαμέσου του Σοκράτη στην Διωτήμα, στο Συμπόσιο του Πλάτωνα, όλα αυτά στα βιβλία μου, αρχαία φιλοσοφία και παντερική θεολογία, θέματα μεθοδολογίας και φιλοσοφίας της ιστορίας, όλα αυτά στα 5 βιβλία μου, κλείνοντας, τα οποία μπορείτε να ρωτήσετε τώρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 6832-706. Λοιπόν, θα μιλήσουμε σήμερα, όπως προείπαμε, κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, για τη μεγάλη εβδομάδα, τα μηνύματα της μεγάλης εβδομάδας, τι πρέπει να κρατήσουμε οι άνθρωποι της καθημερινότητας, τι πρέπει να δούμε και πώς θα πρέπει να έρθουμε σε επαφή με το Θείο διαμέσου των ακολουθιών, διαμέσου της μυστηριακής συνάξεως της Εκκλησίας μας. Ο πιο κατάλληλος, δεν θα μπορούσαμε να καλέσουμε σε αυτή την εκπομπή άλλον από τον διακεκριμένο μουσικό διδάσκαλο, καλό μου φίλο, τον κύριο Γρηγόρη Νταραβάνογλου. Κύριε Νταραβάνογλου, καλησπέρα σας μέσα από αυτή την εκπομπή. Μια εκπομπή που προσπαθούμε εδώ χρόνια με τον κύριο Ατζακλή να πούμε την αλήθεια της πίστεως, του πολιτισμού, της παραδόσεως, να ακουστούν και άλλα πράγματα. Αυτό που λείπει σημαίνει η εποχή μας, σημαίνει η κοινωνία, κύριε Νταραβάνογλου και κύριε Ατζακλή. Και καλησπέρα σας, κύριε Ατζακλή. Είμαστε εδώ πέρα με τον κύριο Νταραβάνογλου. Καλησπέρα μαζί σε όλους. Να ακουστούν πράγματα. Έλεγα λοιπόν, κύριε Νταραβάνογλου, σε ευχαριστούμε πρώτιστα για την τιμή που μας κάνετε να έρθεις μέσα από αυτήν την εκπομπή. Μια εκπομπή που θέλει να παρουσιάσει και άλλα θέματα. Ο κόσμος έχει κουραστεί πολλές φορές από τα οικονομικά πεπραγμένα και θέλουμε λίγο να δούμε και πνευματικά θέματα και θέματα που μπορούν να μας βοηθήσουν να δούμε την ίδια μας την καθημερινότητα με μια πιο αισιόδοξη νότα. Και επειδή ξέρω ότι ασχολείστε πολλά χρόνια με την μουσική παράδοση, με την βυζαντινή μουσική, έχετε συνεργαστεί με αξιόλογους διακεκριμένους καλλιτέχνες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, θέλουμε λοιπόν να σας ακούσουμε και μάλιστα να ακούσουμε και κάποιους ύμνους από την πολύ ωραία φωνή που έχετε, γιατί η μουσική βοηθάει, όπως λέει και ο Πλωτίνος και το περιγράφω σε όλα μου τα βιβλία, ότι η μουσική βοηθάει τον άνθρωπο να φτάσει στο Θεό. Αυτή η μελωδία του ανθρώπου είναι ανάταση της ψυχής. Η ψυχή μας λοιπόν στην καθημερινότητα, κύριε Νταραβάνογλου, αναζητάει την ψυχική ηρεμία, που μέσω των ακολουθιών της Μεγάλης Εβδομάδας είναι το ζητούμενο, θα λέγαμε, των ημερών μας. Έτσι είναι όπως τα λέτε και ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ από μέρους μου για την πρόσκληση, να είστε καλά, για την αγάπη σας. Ομολογώ ότι είμαι λάτρης της εκπομπής αυτής, την παρακολουθώ πάρα πολύ συχνά. Εσείς προφανώς εδώ, εσείς αλλά και ο κύριος Τζακλής, επιτελείτε σπουδαίο έργο. Δηλαδή καλά. Εσείς κάνετε το ακατόρθωτο, εσείς κάνετε την υπέρβαση. Διότι τη σημερινή εποχή, όπως προείπατε, που τα πάντα είναι κατακλυσμένα από διάφορα άλλα πράγματα, πριν πνευματικών θεμάτων και ζητημάτων, αυτό είναι κάτι σπουδαίο. Αλλά μην νομίζετε, υπάρχει μεγάλη μερίδα του κόσμου που αναζητεί αυτές τις εκπομπές και όποιος ψάχνει, βρίσκει. Βεβαίως. Όμως καλό θα ήταν, και εγώ γι' αυτό το λόγο είμαι εδώ, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι να καλούνται από εσάς
να έρχονται εδώ και αυτοί με τη σειρά τους να πούν αυτά που πρέπει, αυτά που ζουν και την προσπάθεια που κάνετε να τη βγάλουν και παραέξω από το δικό τους μετερίζει. Μα λέει και το άλλο, ο Ντοστογεύσκη λέει και το εξής καταπληκτικό και αμέσως θα μιλήσετε. Ναι. Λέει την αλήθεια, όσο και βαθιά να τη θάψεις, θα βρει τρόπο να βγει πάνω στην επιφάνεια. Είναι σωστό αυτό. Έτσι, η αλήθεια μας ελευθερώνει. Η αλήθεια θα βγει οπωσδήποτε. Κυρία Τζαγκλή, κύριε Ταραμάνογλου, έχετε κάνει πολλά σημαντικά πράγματα. Θα θέλαμε μέρες ολόκληρες να μιλάμε με το βιογραφικό σας, κύριε Ταραμάνογλου. Γιατί όπως προείπατε, αυτό ευελπιστούμε εδώ με τον κύριο Τζαγκλή. Να βγουν ωραίες προσπάθειες προς τα έξω. Γιατί ο κόσμος δεν τα μαθαίνει πολλές φορές. Υπάρχουν ωραία βιβλία, υπάρχουν ωραία ακούσματα, αλλά ο κόσμος παραμένει σε ένα πνευματικό λίθαργο. Και επειδή η πνευματική οκνηρία της εποχής μας συνεχώς ενυπάρχει παντού, θέλαμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από κάτι πολύ σημαντικό. Επειδή έχετε σχέση με το Πατριαρχείο. Ναι. Και επειδή Μεγάλη Εβδομάδα, Ανάσταση και όλες αυτές οι ακολουθίες δεν μπορούν να υπάρξουν χωρίς τη βιωματική εμπειρία του Πατριαρχείου, να μας πείτε βιωματικά πράγματα. Εδώ πάντα μιλάμε μέσα στην καρδιά μας, είμαστε μια ζεστή ατμόσφαιρα, ευελπιστούμε. Τον κύριο Ατζακλή, να μας πείτε λίγο τη δική σας βιωματική εμπειρία για το Πατριαρχείο. Τι ζήσατε, έχετε ψάλει στο Πατριαρχείο, πώς είναι οι ακολουθίες εκεί, πόσο ενδιαφέρουν είναι οι ίδιες με εδώ, με τις δικές μας εκκλησίες, ψάνετε κιόλας σε ένα όμορφο ναό, στον Άγιο Νικόλαο του Πειραιά, να το πούμε, στους φίλους που μας παρακολουθούν. Ακούμε ύμνους. Τώρα ο ύμνος αυτός έχει ξεκινήσει από την Κυριακή των Βαΐων. Βαΐων Εσπέρας. Σας ακούμε εδώ σε... Είναι το «Ιδούον Υφίος έρχεται». «Ιδούον Υφίος έρχεται». Έτσι, μουσικά κατατάσσεται σε ήχο πλάγιο Τετάρτου εκ του Γα. Μάλιστα. Όμως αυτό είναι το λιγότερο μπροστά στα άλλα, δηλαδή στα βιώματα της Μεγάλης Εβδομάδος. Δηλαδή τα πάθη του Χριστού είναι τα πάθη των ανθρώπων. Ο κάθε άνθρωπος ξεχωριστά μέσα από τη Μεγάλη Εβδομάδα βιώνει το δικό του το πάθος. Βεβαίως. Και δεν υπάρχει άνθρωπος να μην τον αγγίζει αυτό. Και τώρα να αναφερθώ λίγο για τα χρόνια στην πόλη. Βεβαίως. Ήταν λίγο δύσκολα χρόνια και περίεργα χρόνια, όμως οφείλω να ομολογήσω ότι ήμασταν έτσι διαφορετικά από εκεί, ήμασταν πιο συνετοί λόγω της κλειστής κοινωνίας των Ελλήνων. Ήμασταν πιο συνετοί, ας το πω λίγο πιο σοβαροί, ας το πω λίγο πιο θρησκευόμενοι, και αυτό να το πω. Κάτι που δεν υπάρχει άλλου, εκεί όμως υπάρχει. Το δε κλίμα μέσα στο Πατριαρχείο ήταν υπέροχο. Υπήρχε ένα κλίμα όχι αυστηρό, όμως τυπικό. Έβλεπες όλη η Ελλάδα, από όλο το κόσμο, ερχόντας κόσμος για να παρευρεθεί και τη Μεγάλη Εβδομάδα με τον εκάστοτε Πατριάρχη. Ήταν στιγμές ανεπανάληπτες. Τις οποίες δεν τις έχω ζήσει έκτοτε πουθενά. Έτσι. Αυτό οφείλω να το ομολογήσω. Τα δύο μεγάλα προσκυνήματα, η Κωνσταντινούπολη και τα Ιεροσόλυμα. Ναι, κύριε Τζαγκλή. Με αξίωσε ο Θεός και στα Ιεροσόλυμα, με αξίωσε ο Θεός, επί μακαριστού Διοδόρου, προσκεκλημένος το 1989. Πήγα εκεί για τρεις εβδομάδες και έψαλα από Λαζάρου και μετά όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα. Όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα. Έζησε στιγμές τρομερές. Κύριε Φουντουλάκη. Ναι, κύριε Τζαγκλή, σας ακούμε. Θα πάρω από τον κύριο Ταραμάνογλου μια λέξη. Είπε ότι το πάθος το ανθρώπινο είναι κοινό. Ναι. Το πάθος του Χριστού είναι η κορύφωση του πάθους του ανθρωπίνου. Υπό τον όρον ότι ο Κύριος δεν αφήνει περιθώριο σε κανένα άλλο πλάσμα επάνω στη γη να πάθει περισσότερα από ό,τι έπαθε αυτός. Κατέβηκε μέχρι το έσχατο σημείο ταπεινώσεως ο Χριστός. Δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος να κατέβει τόσο. Δεν υπάρχει, δηλαδή, συγκριτικά με το τι είναι. Γιατί ο Χριστός δεν ήταν κακούργος για να σταυρωθεί, έτσι. Γιατί είπε και ο κακούργος ο ένας τον άλλον, λέει: Κοίταξε να δεις, εμείς είμαστε κακούργοι. Και σταυρωθήκαμε έτσι, επειδή έτσι έπρεπε. Αλλά αυτός ο άνθρωπος, λέει, δεν έχει κάνει κανένα κακό. Βλέπεις τη διαφορά. Ο άλλος δεν μπορούσε να το δει, βέβαια. Επομένως, έφτασε σε τόσο ταπεινή κατάσταση ο Μεσσίας της ανθρωπότητας, ο Χριστός. Ο νυμφίος που έρχεται, όπως είπε και ο κύριος Ταραμάνογλου, που δεν μπορεί να φτάσει κανένας άλλος άνθρωπος εκτός. Έχασε όλο του το αίμα σχεδόν. Βεβαίως. Έχασε όλο του το αίμα. Από τις κακουχίες, από τα χτυπήματα, από τις φραγγελώσεις, από το μαστίγωμα, το οποίο σου ξεκόλαγε και σάρκα από πάνω. Και έφτασε να μην μπορεί να προχωρήσει πια στο Γολγοθά. Και έφτασε τόσο ματωμένος ο ήρωας του Γολγοθά και τόσο χαρούμενος μέσα του, επειδή σώζει την ανθρωπότητα, που η τελευταία του λέξη, πιο μυστηριώδης βέβαια λέξη, είναι το «Είναι ατί
Το είναι ατί που είπε. Δηλαδή, γιατί το παθαίνω αυτό, Πάτερ. Αλλά η σπουδαία λέξη που είπε είναι το τετέλεστε. Το είπε με θριαμβευτικό τόνο, γιατί όσοι τον ακούσανε δεν καταλάβανε. Νόμιζαν ότι τετέλεστε η ζωή του Χριστού. Δεν τετέλεστε η ζωή του Χριστού. Τετέλεστε το έργο του Χριστού. Δηλαδή, έφερα σε πέρα στο έργο. Μάλιστα και σε ένα κινηματογραφικό έργο, αν το έχετε δει, κύριε Νταναμάλογλου και αγαπητέ μου Γιώργο, έχει τη στιγμή εκείνη που πέφτει από το σταυρό. Ναι. Πέφτει από το σταυρό, γιατί τον πιάσανε να τον ανεβάσουν και έπεσε στις λάσπες κάτω. Και πάει η Παναγία από πάνω του, η μάνα τώρα αμέσως, και κολλάει το πρόσωπό της επάνω στο πρόσωπό του και της λέει: τελείωσα το έργο των ανθρώπων, τελείωσα τη σωτηρία των ανθρώπων. Το είπε με μια έπαρση, με μια χαρά, ότι κοίταξε τώρα, έφτασε η στιγμή να λυτρωθεί όλη η ανθρωπότητα. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό είναι ακριβώς αυτό που είπατε, κύριε Νταλαβάνογλου, ότι είναι και το μαρτύριο βέβαια πολλών ανθρώπων που έχουν αρρώστιες, ανίατες, τα ξέρουμε τώρα ιατρικά κλπ. Κλπ. Στα νοσοκομεία. Πάθη τραβάνε και οι άνθρωποι και έτσι γι' αυτό το λόγο η Μεγάλη Εβδομάδα είναι κοινή εβδομάδα όλου του ανθρωπίνου γένους από τα πάθη του Χριστού μέχρι τα πάθη του τελευταίου ανθρώπου. Και ξέρετε τι πιστεύω. Ναι, κύριε. Το σημαντικότερο πράγμα που θα μπορούσε να αποκομίσει ο άνθρωπος από τη Μεγάλη Εβδομάδα θα ήταν ένα πράγμα. Η ταπείνωση. Βέβαια, η ταπείνωση. Βέβαια, βλέποντας βέβαια. Όλα αυτά τα πάθη του Χριστού, να αντιληφθεί ότι η ταπείνωση είναι αναγκαία. Ότι δεν είναι τίποτα πάνω από το Θεό μας, από τον Χριστό μας και από την Παναγία μας. Πολύ ωραίο. Δεν είμαστε τίποτα μπροστά. Ναι. Αυτό είναι σημαντικό αυτό που λέτε, η αυτογνωσία του ανθρώπου, η καθαρότητα της ψυχής, έννοιες που θα τις αναλύσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Μάλιστα, υπάρχει και ο ύμνος που τον ακούμε συνεχώς. Κάθε μέρα, κύριε Νταναβάλογλου και κύριε Ατζαγλή, που λέει τον λοιπόν να σου βλέπω, ναι. Σωτήρ μου και κοσμημένον και ένδυμα ου και έχω, είναι εισέλθον εν αυτό, λάμπρινόν μου τη στολή της ψυχής, φωτοδότα και σώσον με, που υπέροχη είναι... ύμνη. Να μας αναλύσετε εδώ πέρα, είναι ένας ύμνος, ο ήχος του ύμνου αυτού. Ο ήχος είναι τρίτος, είναι τρίτος. Τον λοιπόν να σου βλέπω. Όντως ένας υπέροχος ύμνος. Υπέροχος ύμνος, το ακούμε συνεχώς τη Μεγάλη Εβδομάδα. Δεν το συζητάμε. Σύν ότι είναι πολύ γνωστός σαν ύμνος, όπως είναι ας πούμε η ύμνη της Παναγίας. Παναγίας, ναι. Και όλος ο κόσμος το ψάλλει αυτόν τον ύμνο. Βέβαια, βέβαια. Απλά βέβαια να υποθεί ψαλτικά, αν θέλετε να το προσεγγίσω τώρα, αρκεί να υποθεί όπως πρέπει. Ναι. Καταλλήλως, όχι δυτικό το τρόπο. Ναι. Όχι δυτικό το άλλη τρόπο. Ναι, 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 ναι. Θα προσεγγίσουμε αργότερα αυτό το θέμα. Να δηλαδή, μας πείτε σε λίγο. Που να δούμε λίγο. Ναι. Πάμε να τραγουδήσουμε τους ύμνους και δεν είναι σωστό. Ναι. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και κυρίως υπάρχει έξαρση. Θέλει. Όλοι ξαφνικά, όλοι οι ηθοποιοί, όλοι οι τραγουδιστές ξαφνικά βαπτίζονται οι Ροξάδες Μεγάλη Εβδομάδα. Δεν είναι έτσι. Δεν άρα πώς πρέπει να προσεγγίσουμε, να μας εξηγήσετε λίγο, γιατί ρωτάνε, επειδή έχουμε ερωτήματα από πολλών φίλων που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή και το μεγάλο ερώτημα του ανθρώπου, του καθημερινού ανθρώπου, είναι αυτό το πράγμα που όπως είπα τώρα. Πώς πρέπει να προσεγγίσουμε τον ύμνο, δηλαδή πώς πρέπει να ψαλθεί ένας ύμνος, κάτω από ποια κριτήρια, γιατί όπως είπατε, έχουμε δει τραγουδιστές, ηθοποιούς να λένε τα εγκόμια της Μεγάλης Παρασκευής, να προσεγγίσουν όλα αυτά με ένα ύφος πιο πολύ ταιριάζει και αρμόζει σε τραγούδι, σε τραγούδι, σε αμανέτα λέγαμε, παρά στους ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδας. Άρα, ακριβώς. Τι πρέπει να κάνουμε, επειδή εσείς είστε ειδικός σε αυτά τα θέματα. Να σας πω τι συμβαίνει. Συμβαίνει το εξής κακό, κύριε Ατζακλή και κύριε Φουντουλάκη. Ότι προσεγγίσουν τη Μεγάλη Εβδομάδα με πάθος οι ωραίες φωνές και ψέλλοντας ή τραγουδώντας τα προς το λυπητερό, ναι. Δίνουν άλλη προσέγγιση, άλλη ενώ δεν είναι αυτή η ουσία. Είναι τα ψαλισόμενα, ναι. Αυτά που θα ψάλουμε, είναι ναι μεν συγκινητικά, είναι ναι μεν λυπητερά, όμως δεν μπορείς αυτό να το μουρμουράς, να το τραγουδάς και έχουν να βάλεις αυτό το στοιχείο εκεί. Ένα δεν νόμο, γίνεται. Μια βαρύτητα. Δηλαδή, η βυζαντινή μουσική λέγεται εκκλησιαστική βυζαντινή μουσική. Έτσι, για ποιο λόγο? Διότι υπάρχει ο Θείος Λόγος. Τι κάνει η μουσική αυτή? Επενδύει το Θείο Λόγο. Έτσι. Όταν επενδύεται ο Θείος Λόγος, δεν μπορείς να το τραγουδήσεις. Δεν γίνεται. Σαν ερωτικό τραγούδι. Δεν γίνεται, ακριβώς. Ένα ερωτικό τραγούδι ο καθένας το λέει. Αλλά έναν ύμνο σαν τον Ιμφώνα σου βλέπω, δεν έχεις δικαίωμα να το τραγουδάς. Έχει μια μεγαλοπρέπεια το πράγμα. Βέβαια. Βέβαια. Βεβαίως. Είναι λυπητερό μεν, αλλά δεν μπορείς να το τραγουδήσεις, να το πας στο μουρμουριτό ή να το πας στο κλατσιάρικο. Δεν είναι γλυκανάλατο. Ακριβώς δεν είναι έτσι. Έτσι. Θα το ψάλεις βυζαντινά και ωραία όπως πρέπει. Αρχοντικά. Αρχοντικά και όπως είναι θαυμάσια.
Εκεί γίνεται το πέρθαμα. Επειδή η Μεγάλη Εβδομάδα προσφέρεται προς το τραγούδι, δηλαδή ορισμένοι ύμνοι όπως τα εγκόμια, εγκόμια και τα λοιπά, ναι, αυτά προσφέρονται έτσι, και προσεγγίζουν αυτά. Όμως δεν είναι έτσι. Θέλει προσοχή, άπειρη προσοχή. Ναι. Κάτι άλλο που μπορούμε να πούμε εδώ σε αυτή την περίπτωση είναι ότι ο Χριστός πριν να πάει στο δράμα, πριν να πάει στο βασανιστήριό του, στη Μεγάλη Εβδομάδα των Παθών του, είχε αρχίσει να τους προετοιμάζει τους μαθητές. Τους είπε πρώτα-πρώτα ότι κοιτάξτε, θα σας κάνω ένα θαύμα τώρα, όχι σαν και τα άλλα. Του λέγανε οι Φαρισαίοι, δείξε μας λέει ένα μεγάλο θαύμα από τον ουρανό. Ήθελα να κατεβάσει φωτιά από τον ουρανό και να μοιάζει με τον προφήτη Ηλία που κατέβασε φωτιά και κάψε του Βάλ, τους ιερείς του Βάλ, αυτούς οι οποίοι χαλάγαν όλο το Ισραήλ. Αλλά ο Χριστός δεν είναι εντυπωσιακός να κατεβάσει φωτιά και τους λέει θα έχετε άλλο θαύμα παρά το θαύμα του Ιωνά. Όπως ο Ιωνάς έμεινε τρεις μέρες μέσα στο ψάρι, έτσι και ο Υιός του ανθρώπου θα μείνει μέσα στη γη τρεις ημέρες. Τι έλεγε δηλαδή, ότι όπως βγήκε ο Ιωνάς μετά από το ψάρι, έτσι θα αναστηθώ κι εγώ. Για εκείνους που ήταν νοήμονες, ξέραν και την προφητεία. Τους τα έλεγε λοιπόν, αλλά δεν μπορούσαν να τα καταλάβουν, διότι αφενός με η σύγχυση εκείνων των ημερών θα πιάσουν το δάσκαλο, τι θα γίνει, τι θα κάνουμε, και το λίγο μυαλό που διαθέτανε οι αγράμματοι ψαράδες, οι οποίοι ακόμα δεν είχαν φωτιστεί από το Άγιο Πνεύμα, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι η φώτιση του Αγίου Πνεύματος τους ανοίγει το μυαλό τους, το έχει πει και ο Χριστός, ότι θα έρθει ο Παράκλητος και θα σας τα ξαναεπισημάνει, θα σας πει πράγματα τα οποία σας τα έχω πει εγώ, με καλύτερο τρόπο, θα σας τα επισημάνει, θα σας ξαναθυμίσει. Έτσι λοιπόν ο Χριστός τους προλέγει τι θα πάθει, τους προλέγει ότι θα μείνει δηλαδή τρεις μέρες μέσα στον τάφο. Γι' αυτό όταν βγήκε και τους συνάντησε και ήταν προβληματισμένοι και δεν είχαν δει ακόμα την Ανάσταση, ενετέρα μορφή, διότι ο Χριστός ήθελε να δείξει ότι στο πρόσωπο του Χριστού υπάρχει ο κάθε πονεμένος άνθρωπος. Γι' αυτό πήγε ενετέρα μορφή. Αυτό που είπαμε και νωρίτερα. Ναι, αυτό που είπατε νωρίτερα. Και έμεινε λοιπόν τρεις ημέρες στον τάφο και κήρυξε και στον Άδη τρεις ημέρες. Δεν το ξέρει ο κόσμος αυτό, γιατί λέει: καλά, οι προ-Χριστού άνθρωποι τι θα γινόντουσαν. Είχε πάει και είχε κάνει εισαγωγή ο Άγιος Ιωάννης, ο πρόδρομος πριν τον Χριστό, 3 χρόνια, και κατόπιν πήγε ο Χριστός και ολοκλήρωσε αυτό το κήρυγμα. Και τότε πήγαν οι μεγάλοι σοφοί της αρχαιότητος και όλοι της Παλαιάς Διαθήκης, όλοι οι δίκαιοι άνθρωποι δηλαδή, μόλις είδαν το φως του Χριστού, πήγαν πάνω και κολλήσαν πάνω στον Χριστό. Διότι αυτόν περιμένανε, αυτόν ποθούσανε. Αυτός ήταν ο αναστημένος αρχηγός της καρδιάς του, δεν πούμε έτσι. Αν και αυτά θα τα πούμε και στην επόμενη εκπομπή, επειδή θα είμαστε μεγάλη Παρασκευή και Ατσακλή. Σιγά-σιγά να χτίζουμε. Ναι, βεβαίως να χτίσουμε. Έχουμε δύο λεπτά, κυρίες και κύριοι, πριν πάμε στο πρώτο διάλειμμα αυτής της εκπομπής, το πρώτο και μοναδικό διάλειμμα που έχουμε. Βλέπουμε και τα βιβλία τα οποία έχω συγγράψει, που μιλούν για τα θέματα αυτά, η ουσία και η αθανασία της ψυχής, κατά τους αρχαίους φιλοσόφους, η έννοια του χρόνου. Όλα αυτά τα βιβλία είναι για τα θέματα της Μεγάλης Εβδομάδας και άλλα θέματα παρουσιάζω. Και για τον Πλάτωνα, καθώς ο Πλάτωνας σε όλα αυτά τα βιβλία μιλάει, και θα το πούμε μετά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, μιλάει για τη Σταύρωση του Χριστού, μιλάμε σήμερα για το αιώνιο πάθος και το τέλος. Λέει, ανασκολώ πίσω. Ναι, θα το πούμε σε λίγο, κύριε Ατζαγλή. Αυτά τα προτείνω ανεπιφύλακτα. Ναι. Τα βιβλία αυτά, όποιος δεν τα έχει πάρει, πρέπει οπωσδήποτε να τα προμηθευτεί. Να μην περνάνε έτσι αυρόχης ποσή. Να δούνε την προεργασία. Υπάρχουν πράγματα ουσία. Και κάποιος άνθρωπος ο οποίος... Έχετε μελετήσει, ξέρω, και τα τι λέτε τώρα. Και εκτιμώ ιδιαίτερα τους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με αυτά τα θέματα, διότι χρειάζεται μόχθος. Μόχθος και πόνος. Και πνευματικός πόνος, βέβαια. Πολλά χρόνια, ξέρω. Άρα οφείλουμε να τα έχουμε αυτά, να τα διαβάσουμε. Στο κάτω-κάτω να κρίνουμε και καλοπροαίρετα αυτά που έχει γράψει. Βεβαίως. Αξίζει πάντως το κόπο. Να είστε καλά, κύριε Νταναβάνογλου. Η ουσία και η αθανασία της ψυχής. Για την έννοια της ψυχής, το αιώνιο πάθος του ανθρώπου, ο άνθρωπος μέσα από το πέρασμα των αιώνων, αναλύουμε, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Ακούμε ωραίους βυζαντινούς ύμνους παράλληλα από τον κύριο Νταναβάνογλου. Τον έχουμε εδώ στο στούντιο σήμερα. Και αύριο το πρωί η εκπομπή θα παιχτεί πάλι σε επανάληψη 8 με 9 το πρωί. Και Κυριακή το βράδυ θα αναμεταδοθεί από το κανάλι Θεσσαλονίκης. Και μπορείτε λοιπόν και σήμερα και αύριο στην επανάληψη να παίρνετε, να ρωτάτε πληροφορίες, τα θέματα και τα βιβλία αυτά. Για θέματα, ερωτήματα για μέσου των εκπομπών. Τώρα, κύριε Νταναβάνογλου, επειδή ξέρω ότι ασχολείστε πολλά χρόνια με τη βυζαντινή μουσική, κάνετε και μαθήματα, παραδίδετε. Πείτε μας μια λέξη να πάμε και στο διάλειμμα. Πείτε μας κάποιες πληροφορίες, πού μπορεί κάποιος να σας βρει, πότε κάνετε αυτά τα μαθήματα. Υπάρχει ο Σύλλογος Φίλων Βυζαντινής Μουσικής. Ναι. Πολύ παλιός, από έτος 47. Και έχω την τιμή να είμαι και πρόεδρος του Συλλόγου.
που στο σύλλογο αυτό υπάρχει σχολή Βυζαντινής που γίνονται δωρεάν μαθήματα. Πολύ σημαντικό δωρεάν αυτό. Μαθήματα και υπάρχει προέλευση, προσέλευση, παρακολουθή, συγγνώμη. Θα τα πούμε και αργότερα. Να τα πούμε και στο δεύτερο μέρος, γιατί ο κόσμος ρωτάει, ήδη κατά το αθλητικό κέντρο αυτή τη στιγμή κατακλείζει από ερωτήματα. Θα ενημερωθούμε και θα απαντήσουμε στο δεύτερο μέρος. Περνάμε πολύ γρήγορα στο διάλειμμα και επανερχόμαστε. Τα 5 βιβλία φιλοσοφίας του καθηγητή Γεώργιου Φουντουλάκη απαντούν στα ερωτήματα του σύγχρονου ανθρώπου. Ο συγγραφέας με απλή γλώσσα απαντά στα διαχρονικά ερωτήματα του ανθρώπου, όπως το ζήτημα της ψυχής, του χρόνου και της σιωπής. Τα εξαιρετικά αυτά βιβλία, με τις αναλύσεις τους, ικανοποιούν ακόμα και τον πιο απαιτητικό αναγνώστη. Τα βιβλία προσφέρονται σε ειδική τιμή για τους φιλοθεατές. Για πληροφορίες και παραγγελίες, 210-38-15.000. CD και DVD με την Καινή και Παλαιά Διαθήκη. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής. Τιμές για όλους προσιτές. Ζωοδόχο Πηγή 44 και στο τηλέφωνο 210-380-5539. Επίσης, στο ίδιο βιβλιοπωλείο διατίθεται το βιβλίο του Βασίλη Ατζακλή «Χριστιανισμός και Αρχαία Ελλάδα». Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε την εκπομπή. Βλέπετε και το τηλέφωνο που μπορείτε να ρωτήσετε πληροφορίες. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Ευχαριστούμε τους φίλους που στηρίζουν αυτή την προσπάθεια. Ακούμε ωραίους βυζαντινούς ύμνους. Για όσους δεν μας είδαν από την αρχή, σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή. Είναι κοντά μας ο γιατρός γενικής ιατρικής, όπως και σταθερός συνεργάτης, όπως και πάντα, ο κ. Βασίλης Ατζακλής, αλλά και ο μουσικοδιδάσκαλος, χωράρχης, ο κ. Γρηγόρης Νταραβάνογλου. Είναι άρχοντας μαΐστορας του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Μας είπε ωραία πράγματα κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους. Τον ακούμε από ωραίους ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδας. Θα τα αναλύσουμε στη συνέχεια αυτής της εκπομπής. Να δούμε τα γεγονότα. Είδαμε και τα πνευματικά αναγνώσματα που προτείνει η εκπομπή για να μπορέσουμε να οδηγηθούμε σε μια πνευματική ανάταση, σε μια ψυχική ανάταση. Ζητούμε ότι αυτής της εβδομάδας είναι, όπως είπε και ο κ. Νταραβάνογλου, και ο Ατζακλής, από το μέρος, η ψυχική ηρεμία, να ηρεμήσουμε λίγο μέσα από τα ακούσματα, μέσα από τους ύμνους, να ξεφύγουμε από την καθημερινότητά μας. Και επειδή χρόνια τώρα ασχολούμαι με την αρχαία φιλοσοφία και την πατερική θεολογία, και επειδή θεωρώ ότι οι δύο αυτοί κόσμοι οδηγούνται σε σύζευξη, σε λίγο θα δούμε τι είπε ο Πλάτωνας για το Σταυρό και τη Σταύρωση για το Σταυρό του Θεατρόπου Ιησού Χριστού. Κυρία Ατζακλή, πείτε μας λίγο για τα πρόσωπα της Μεγάλης Εβδομάδας. Ποια είναι λοιπόν τα πρόσωπα, λίγο να τα κωδικοποιήσουμε για να καταλάβουμε και σε ποια γεγονότα πρέπει να σταθούμε. Σωστά. Να δούμε σωστά, και στο ποιο ανταλαμβάνουν σε λίγο να συνεχίσουν. Σωστά. Για να πούμε, όλα τα πρόσωπα της Μεγάλης Εβδομάδας θα μας έπαιρνε πάρα πολύ χρόνο. Εμείς λοιπόν θα κωδικοποιήσουμε κατά κάποιο τρόπο ορισμένα πρόσωπα που βρίσκονται μέσα στο θείο δράμα και εξελίσσεται η υπόθεση με αυτούς μαζί, όπως είναι ο Ιούδας, όπως είναι ο Πιλάτος κλπ. Αλλά δεν θα παραλείψουμε και τον Λάζαρο, με τον οποίο κατά κάποιο τρόπο αρχίζει να εμφανίζεται το πρώτο φως, να αρχίζει η πρώτη μέρα της Μεγάλης Εβδομάδας. Ο Λάζαρος, όπως ξέρουμε, είναι πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα, οπωσδήποτε. Ναι, οπωσδήποτε είναι πριν από τη Μεγάλη Εβδομάδα. Έχουμε τον Βαΐον και μετά έχουμε τον Χριστό που αρχίζουν τα πάθη του Χριστού. Τα πάθη, ο Λάζαρος όμως λοιπόν ήταν ένας φίλος του Χριστού, ο οποίος πέθανε και ο Χριστός αδιαφόρησε. Λέγανε ότι αδιαφόρησε και μαθητές με έκπληξη είπαν γιατί δεν πάμε να τον εσώσουμε. Και ο Χριστός είπε, λέει, αφήσε, λέει, θα δούμε πώς θα γίνει το πράγμα. Και άφησε 4 μέρες λοιπόν ταθαμένο το Λάζαρο, το οποίο το σώμα εσάπησε, εφθάρει. Πήρε τη φθορά του τάφου, δηλαδή άρχισε να αποσυντίθεται. Όπως το κρέας που ξέρουμε αποσυντίθεται, έτσι και ο άνθρωπος δυστυχώς, το σώμα του ανθρώπου γίνεται το ίδιο. Όμως, το σώμα του Κυρίου, που έμενε γι' αυτό 3 μέρες στον τάφο, δεν έπαθε καμία αποσύνθεση. Και υπάρχει, ξέρετε, κύριε Νταραβάνογλου, υπάρχει
προφητεία του Δαβίδ που λέει ότι δεν θα αφήσεις το σώμα του Αγίου σου, του Οσίου σου να δει φθορά θανάτου. Μπορεί να είναι και ψαλμικό, δεν ξέρω αν είναι αυτό. Ναι. Λοιπόν, ο Όσιος είναι ο Χριστός, ο οποίος δεν θα, μετά από 1000 χρόνια θα βγει η προφητεία αυτή στο πρόσωπο του Χριστού. Δεν θα δει φθορά θανάτου. Ο Χριστός θα βγει από τον τάφο σαν να βγαίνει από γαμήλια παστάδα, δηλαδή από τον νυμφώνα, το κρεβάτι που σηκώνεται ο γαμπρός. Αυτή είναι η παστάδα του γάμου. Λοιπόν, έτσι βγήκε ο Χριστός. Ναι. Και δεν σας κάνει εντύπωση ότι μέσα σε ώρες, σε 33 ώρες είχαν κλείσει οι πληγές του Χριστού για εκείνους που δεν πιστεύουν. Διότι δεν υπάρχει, αγαπητοί φίλοι, χριστιανός που να λέγεται χριστιανός και να μην πιστεύει την Ανάσταση του Χριστού. Όποιος χριστιανός δεν πιστεύει την Ανάσταση του Χριστού ή έχει αμφιβολίες, δεν είναι χριστιανός. Το κορυφαίο πράγμα το οποίο πρέπει να πιστεύει ένας άνθρωπος, ένας χριστιανός άνθρωπος, είναι ότι ο Χριστός αναστήθηκε. Στην Ανάσταση του Χριστού στηριζόμαστε απολύτως. Είναι η βάση, είναι ο πρώτος όροφος για να χτιστεί όλο το χριστιανικό οικοδόμημα μέσα μας, είναι η βάση, η Ανάσταση του Χριστού. Την Ανάσταση του Χριστού. Εάν δεν πιστεύουμε την Ανάσταση του Χριστού, ματέα είναι η πίστη μας. Βεβαίως. Κύριε Ταναμανόγλου, μας ρωτάει ένας φίλος, από ό,τι με ενημερώνει, το εξής. Είναι σημαντική ερώτηση. Γιατί υπάρχει δυσκολία πολλές φορές σε πολλούς ψάλτες να ψάλουν με το σωστό τρόπο τους ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδας? Πού έγκυται αυτή η δυσκολία? Ρωτάνε πολλοί φίλοι και με ενημερώνουν τώρα από το τηλεφωνικό μας κέντρο. Και ευχαριστούμε τους φίλους για τα ερωτήματα. Να είναι καλά. Να είναι καλά. Που στηρίζουν την εκπομπή, γιατί έχουμε πολλά θέματα, πολλά ερωτήματα. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Αυτό σημαίνει ότι σημαντική μερίδα κόσμου παρακολουθεί. Μας παρακολουθούν και πάντοτε ρωτάνε και έχουμε πολλά θέματα. Πριν απαντήσω στην ερώτησή σας, να καταθέσω κάτι εδώ. Ναι. Ο κύριος Ζατζακλής με συγκίνησε πάρα πολύ με την αναφορά του στον Άγιο Λάζαρο. Ναι, στον Άγιο Λάζαρο. Με πήγε 13 χρόνια πίσω. Το 2000 αξιώθηκα να ψάλω στην πανήγυρη του Αγίου Λαζάρου εκεί, στην Κύπρο, και να τον προσκυνήσω. Με πολλή συγκίνηση. Με πολλή συγκίνηση και θεωρώ πολύ τυχερό τον εαυτό μου που συνέβη αυτό. Ναι. Τώρα να έρθω στο ερώτημά σας. Ένα ερώτημα που πολλές φορές μας απασχολεί σήμερα, γιατί είμαστε όλοι φιλοακόλουθοι. Ακούμε, ακολουθείς, όπως είπατε και νωρίτερα, στο πρώτο μέρος, πώς πρέπει να ψέλνονται όλες αυτές οι ακολουθίες με την πρέπουσα κατάνοιξη, με τον σεβασμό που θα πρέπει να έχουμε. Γιατί λοιπόν υπάρχει αυτή η δυσκολία? Θα σας πω αμέσως. Αυτός είναι και ο λόγος, το πρώτο μέρος της εκπομπής, λίγο, αν θέλετε, λίγο εκνευρίστηκα με την καλή έννοια, ότι η Μεγάλη Εβδομάδα δεν είναι το νυμφώνα σου βλέπω, ιδού ο νυμφίος έρχεται και γενναία πάσε που όλοι προσεγγίσουν αυτό και το τραγουδούν ή το ψάλλουν. Η Μεγάλη Εβδομάδα είναι όλη η Μεγάλη Εβδομάδα. Γιατί δεν ακουμπάτε, κύριοι και κυρίες μου, τη Μεγάλη Πέμπτη? Τα εγκόμια. Όχι, γιατί να ακουμπάτε τη Μεγάλη Πέμπτη, τον κανόνα. Υπάρχουν και άλλοι, θέλω να πείτε, και όχι μόνο αυτοί. Η Μεγάλη Πέμπτη που εναλλάσσονται ήχοι συνέχεια. Να σας πω τι γίνεται. Αφενός υπάρχει δυσκολία στο να αλλάξει συνέχεια ήχους, αφετέρου και τα κείμενα. Το κείμενο είναι δύσκολο σε αυτόν που δεν το έχει ψάλει τουλάχιστον 10 χρόνια τη Μεγάλη Εβδομάδα. Οπότε γι' αυτό βλέπετε υπάρχει δυσκολία. Κάποιος διπλωματούχος σήμερα βυζαντινής μουσικής δεν μπορεί να ψάλει Μεγάλη Εβδομάδα εάν δεν το έχει ψάλει τουλάχιστον μια πενταετία με δεκαετία σε κάποιο ψάλτη έμπειρο. Έμπειρο. Και στα μαθήματα, ας πούμε, των Οδείων, ας πούμε, για δίπλωμα βυζαντινής μουσικής, ας πούμε, άντε να φτάσεις να πεις ένα αργό Κασιανής, να το πεις 6-7-10 στήρες το πολύ, μέχρι εκεί είναι. Η Μεγάλη Εβδομάδα όμως είναι ολόκληρη Μεγάλη Εβδομάδα. Θα δούμε σε λίγο την Κασιανή που είπε ο κ. Ταναμανόγλου. Κύριε Φουντουλάκη και κύριε Ζακλή, αυτά δεν διδάσκονται στα Οδεία. Τώρα σε λίγο θα μας πείτε, ναι. Αυτά πρέπει κάποιος να, μόνος του και παρακολουθούντας έναν έμπειρο και καλό ψάτη. Είπατε πριν, στο πρώτο μέρος, πριν ερχόμαστε λίγο και Ατζακλή, είπατε στο πρώτο λοιπόν μέρος για τα μαθήματα βυζαντινής μουσικής δωρεάν που παραδίδονται. Πείτε μας πάλι, επειδή ήταν πριν το διάλειμμα, δώστε μας περισσότερα στοιχεία, γιατί ρωτάνε πάλι κάποιοι φίλοι, γιατί ενδιαφέρει τους φίλους. Πού μπορεί κάποιος να... Με ένα τηλέφωνο. Ναι, θέλετε κάποιο τηλέφωνο, κάποια ιστοσελίδα που μπορεί να βρει στοιχεία, όπως εσείς θέλετε. Ωραία. Η σχολή του συλλόγου μας είναι στο κέντρο. Είναι δηλαδή στον Άγιο Βασίλειο,
επί της οδού Μετσόβου και Μπουμπουλίνας. Σε αυτό το ναό έχουμε τη σχολή μας. Δηλαδή, ο κάτω ναός του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης είναι η Βυζαντινή σχολή. Απέναντι από το Ρίο του Άρεως, έτσι. Ακρίβως, εκεί ακρίβως. Και πίσω από το Πολυτεχνείο. Τα μαθήματα εκεί γίνονται τουλάχιστον εδώ και τα τελευταία 20 χρόνια. Εκεί κάνουμε τα μαθήματα. Όποιος θέλει μπορεί να απευθυνθεί και στο ναό, αλλά και σε μένα προσωπικά. Στα τηλέφωνα μου. Δευτέρα. Κάθε Δευτέρα. Θέλετε να πείτε κάποιο email, θέλετε να πείτε ό,τι θέλετε, ή αν κάποιος ενδιαφέρεται μπορεί να αφήσει. Έδωσε ένα στίγμα, ναι, που ξέρω εγώ τώρα. Να αφήσει το τηλέφωνο του να επικοινωνήσει κάποιο στιγμή. Ακριβώς. Στην Ωμέγα Βασίλειο και στο δικό μας κέντρο. Ακριβώς. Βεβαίως. Να πούμε λίγο την Κασιανή. Η Κασιανή είναι πολύ παραξηγημένη η μορφή. Ναι, ακούμε διάφορες εκδοχές. Είναι μια γυναίκα η οποία επιλέχθηκε να είναι μέσα στις 10 που θα διάλεγε ο Αυτοκράτορας. Για σύζυγο. Ναι. Ήταν από οικογένεια, σοβαρή κοπέλα κλπ. Είχε όλα τα προσόντα. Αλλά έγινε το εξής. Όταν πλησίασε κοντά, εφιολογικά μιλώντας, ο Αυτοκράτορας είπε στην Κασιανή, λοιπόν, από τη γυναίκα προέρχονται τα χειρότερα. Ναι. Θα το πω πιο απλά για να μην το πούμε στα αρχαία τώρα και μερικοί δεν τα ξέρουν τα αρχαία. Ναι, αλλά λέει αυτή και από τη γυναίκα προέρχονται τα καλύτερα. Άρα εννοούσε την Εύα. Εννοούσε την Εύα και την Παναγία. Από τη γυναίκα ξεκινούν τα κακά πράγματα. Ο Αυτοκράτορας έβαλε την Εύα στη μέση, ότι από για αυτήν επάθαμε τη ζημιά, ας πούμε. Έτσι. Και Αυτοκράτορας έβαλε τον Χριστό που γεννήθηκε. Ο Θεόφιλος. Έτσι, ο Θεόφιλος. Το είχε αυτά τα στοιχεία που λέτε. Τα έχουμε από τον Μάγιστρο. Υπάρχει ο Μάγιστρος που μας λέει αυτά τα στοιχεία. Ο ιστορικός, ναι. Και έχουμε αυτό που είπατε πριν και μάλιστα η Ευφροσύνη. Έχει και συνέχεια όμως. Ναι, έχει και συνέχεια. Απλά μια λέξη μόνο ότι η Ευφροσύνη. Όταν διάλεξε άλλη, λοιπόν, αυτό, ναι. Γιατί κατάλαβα ότι αυτή με αυτήν δεν τα βγάζει πέρα, ήταν πανέξυπνη γυναίκα και ήθελε κάποια του χεριού του, φαίνεται ο Αυτοκράτορας. Αυτοκράτορας ήταν, ήθελε να διαλέξει κάτι τώρα. Μάλιστα, το πιο πιθανό. Σου λέει, πάρω εγώ τώρα μια Σοφία, ας πούμε. Ας πάρω μια γυναίκα μέτρια. Τέλος πάντων. Την άφησε. Αυτή κάπως απογοητεύτηκε και πήγε και έγινε καλόγρια. Ναι. Και αυτός την αναζήτησε μετά από μερικά χρόνια να τη βρει και πήγε, έμαθε που είναι το μοναστήρι και πήγε να τη βρει. Αυτή εκείνη την ώρα έγραφε τον ύμνο αυτό. Ναι, τον ύμνο ναι. Της Κασιανής. Δηλαδή έγραφε για τη γυναίκα αυτή την αμαρτωλή, την πόρνη, η οποία χύνει το μύρο στα πόδια του Χριστού και μετά σφουγγίζει τα πόδια με τις τρίχες της κεφαλής της. Και μόλις το είχε τελειώσει, ακόμα ζεστό το χέρι το ήταν πάνω στο χειρόγραφο, άκουσε την άμαξα απ' έξω και επειδή αυτή είχε αφιερωθεί πλέον στο Χριστό, συγγνώμη. Είχε αφιερωθεί. Δεν μπορούσε να γίνει τώρα αυτοκρατόρισσα, αφού είχε δώσει όρκο στον Χριστό, να γίνει πιστή του Χριστού, να γίνει καλογριά, ας πούμε, μοναχή. Κατάλαβε τι πρόκειτο θα να γινόταν, την ήθελε ο Αυτοκράτορας και πήγε, χάθηκε, κρύφτηκε. Σε υπόγεια μέσα αυτά έφυγε από το μοναστήρι. Ναι. Οπότε δεν τη βρήκε. Βρήκε όμως το χειρόγραφό της. Το οποίο το έχουμε και αυτό είναι το τροπάριο της Κασιανής. Βεβαίως. Η Κασιανή δεν είναι το πόρνη, ούτε η Μαγδαληνή ήταν πόρνη, γιατί μπερδεύουν και άλλα πρόσωπα μέσα. Λένε και τη Μαγδαληνή πόρνη. Όχι. Είναι μια άγνωστη πόρνη στο όνομα. Αλλά πολύ γνωστή έγινε από την πράξη αυτή, γιατί ο Χριστός είπε ότι αυτή η γυναίκα, οπουδήποτε θα διαδεχθεί το Ευαγγέλιο, θα ακουστεί και αυτή η πράξη που έκανε για μένα. Βεβαίως. Τον έκανε, λέει, για τον ενταφιασμό μου. Αυτό το ακούμε, λοιπόν, τη Μεγάλη Τρίτη. Μεγάλη Τρίτη. Και να καταλαβαίνουν και οι φίλοι μας παρακολουθούν. Επιγραμματικά, πριν συνεχίσουμε και επανέλθουμε, σε αυτά τα βιβλία παρουσιάζω, λοιπόν, την ιστορία της φιλοσοφίας και της πατερικής θεολογίας, μάλιστα. Στην πολιτεία του Πλάτωνα υπάρχει μία προφητεία του μεγάλου Πλάτωνα που μιλάει για τη Σταύρωση του Ιησού Χριστού, λέει και ότι ο προσδοκόμενος Θεόπεμπτος ούτως ώστις θα εγγενήσει στον κόσμο περίοδον αφυπνήσεως και εγρηγόρσεως, θα είναι δικαιότατος και άκρη θανάτου, αμετάστατος εν τη δικαιοσύνη, όμως θα θεωρηθεί υπό των ανθρώπων άδικος και θα υποστεί ταπεινώσεως εξευτελισμούς και μαρτυρικών θάνατων για ανασκαλοπισμού, δηλαδή για πασάλου, δηλαδή όπως είχαν. Ναι, τους Πασσαλών. Ναι, τους Πασσαλών. Όπως τον Αθανάσιο Διάκονο. Ήταν εκεί τη μέθοδο εκείνη την εποχή. Ναι, το ίδιο είναι. Πάλι το Χριστό τον εσταυρώσαν. Το έτσι το λέει ο Πλάτωνας στην Πολιτεία, στο δεύτερο βιβλίο. Είναι προφητικό. Ήτι, τελειώνοντας, διακαθυλώσεως επί υψηλού ξύλου. Έτσι, δέλοντας κόλοπος, θέλοντας εδώ πέρα να δείξει και περιγράφει τη Σταύρωση του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού. Και επίσης, πριν περάσουμε τον κύριο Ταναβάνογλου, έχουμε και 2-3 βασικά γεγονότα της Μεγάλης Εβδομάδας. Έχουμε την παραβολή των 10 Παρθένων, ναι. Κυρία Τσακλή, ναι. Που μας διδάσκει να είμαστε έτοιμοι και γεμάτοι από πίστη και φιλανθρωπία. Και των ταλάντων. Διδάσκει και το λάδι, το οποίο είναι το έλος και η αγάπη που πρέπει να έχουμε προς τους συναδέλφους μας. Γιατί μερικοί
Είναι μεν εντάξει προς το Θεό, αλλά δεν είναι εντάξει προς τους συνανθρώπους. Και αυτοί δεν καταφέρουν τίποτα, διότι ο Χριστός είπε ότι αν με είδατε γυμνό και δεν με ντύσατε και δεν με ταΐσατε, δεν με ποτίσατε, δεν σας θέλω. Δηλαδή πρέπει να είμαστε και στον συνάνθρωπο να είμαστε εντάξει, όχι μόνο στο Θεό. Θέλει και στον άνθρωπο ο Χριστός να είμαστε εντάξει. Αυτή είναι λοιπόν η παραβολή των ταλάντων, οι οποίες δεν έχουν έλεος, δηλαδή δεν έχουν συμπάθεια για τους άλλους ανθρώπους και μείναν έξω από τον νυμφώνα. Και έχουμε και των ταλάντων που μας διδάσκει να είμαστε εργατικοί και να αξιοποιούμε τον χρόνο. Όλα αυτά τα περιγράφω στα 5 μου βιβλία. Κύριε Ταραβάνογλου, είπαμε λοιπόν για τις ακολουθίες μεγάλης εβδομάδας. Πού θέλετε να σταθούμε από όλες αυτές τις ακολουθίες που ακούμε και αυτή τη στιγμή μέσα από την περίφημη αυτή και πολύ όμορφη φωνή που έχετε και τα όλα τα προσεγγίσετε με την πρέπουσα αρμονία και με τον σεβασμό που θα πρέπει να έχουν όλοι αυτοί οι ύμνοι όπως περιγράψατε. Πού θέλετε να σταθούμε λοιπόν μέσα από τις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας? Τη Μεγάλη Πέμπτη. Εκτιμώ ότι η κορυφαία στιγμή που προσωπικά και εμένα με συγκινεί και με αναστατώνει είναι η Σταύρωση. Η Σταύρωση. Το έκτο Ευαγγέλιο. Το έκτο Ευαγγέλιο. Αυτό είναι το κατ' εμέ το πιο σπουδαίο κομμάτι, το πιο σπουδαίο σημείο. Εκεί είναι τα πάντα. Εκεί είναι ο σεισμός, εκεί είναι η μεγαλοσύνη του Χριστού, εκεί είναι η συγχώρεση των σταυρωτών του. Εκείνη την ώρα δηλαδή περνάει έτσι... Ένα ηλεκτρικό ρεύμα. Ηλεκτρικό ρεύμα. Και ο κάθε άνθρωπος, δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος εκείνη την ώρα να μην συγκινείται και να μην κοιτάει τη ψυχή του. Αυτός μόνο γνωρίζει καλύτερα από κάθε άλλον τη ψυχή του και τη συνείδησή του. Πιστεύω ότι αυτή την ώρα ο καθένας ηλεκτρίζεται μέσα του. Βέβαια. Ηλεκτρίζεται μέσα του. Είναι ο Ιούδας, οι Φαρισαίοι, μέσα στο σκηνικό αυτό. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Συνβεβαίως είναι ο καλύτερος. Είναι τα αργύρια. Ακριβώς. Συνότι είναι και ο καλύτερος ύμνος της Μεγάλης Εβδομάδας. Έτσι και ψαλτικά είναι πολύ ωραίος. Και ξέρετε, υπάρχει η προφητεία ότι για 30 σύκλους, λέει, πούλησε το δάσκαλό του. Ναι. Και πράγματι 30 χρυσά αργύρια ζήτησε. Σύκλοι είναι τα αργύρια. Είναι το αργύριο. Υπάρχουν και άλλα. Λοιπόν, ναι, θέλω να πω πόσο παρακολουθεί όλα τα γεγονότα της Σταυρώσεως, τη Μεγάλη Εβδομάδα, και οι προφητείες θα παρακολουθούν. Είναι κοντά οι προφητείες, δίπλα. Βέβαια, για να μας δείξει ότι ο Θεός μας τα έχει προειδοποιήσει. Πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν ότι θα γίνουν. Κυρία Τζαλή και κύριε Ταραβάνογλου, αυτό που είπατε πολύ ωραία και πολύ σοφά, πρέπει να καταλάβουμε την ίδια μας την ύπαρξη. Το ζητούμενο της εποχής μας είναι να οριοθετήσουμε, να έχουμε μια αυτογνωσία. Μιλήσατε για την ταπεινότητα που βλέπουμε ότι ο ίδιος ο Θεάνθρωπος έπλυνε τα πόδια των μαθητών του. Επίσης, έχουμε το μυστικό δείπνο με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Έχουμε την προσευχή του Κυρίου στο όρος των Ελαιών. Έχουμε την προδοσία του Ιούδα. Έχουμε πολλά γεγονότα που δεν προλαβαίνουμε όλα σήμερα να αναπτύξουμε. Θα συνεχίσουμε και στην επόμενη εκπομπή. Ξέρετε τι λένε μερικοί θεολόγοι, πατερικοί θεολόγοι, για την προσευχή αυτή στο όρος των Ελαιών? Δεν έκλαψε, λέει, ο Χριστός για τα δικά του πάθη, διότι τα ήξερε από τη στιγμή που άρχισε να κηρύττει. Σωστά. Έκλαψε, λέει, για τον Ιούδα πολύ, πάρα πολύ έκλαψε για τον Ιούδα, γιατί τον είχε μέσα στην ψυχή του, στην καρδιά του τον Ιούδα, και ήθελε να τον εσώσει. Αλλά δεν μπορούσε να τον εσώσει αν δεν ήθελε και αυτός. Αυτό είναι το μεγάλο μήνυμα, ότι ο Θεός θέλει να μας σώσει εφόσον εμείς θέλουμε να σωθούμε. Εάν δεν θέλουμε να σωθούμε, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Κύριε Ταραβάνογλου, παράλληλα με τη βυζαντινή μουσική, όπως είπαμε και νωρίτερα, έχετε ψάλνει, έχετε τραγουδήσει κιόλας και έχετε ασχοληθεί και με τη μουσική παράδοση. Ναι. Έχετε κάνει συναυλίες, έχετε συνεργαστεί με συγκεκριμένους καλλιτέχνες στο Μέγαρο Μουσικής, σε άλλα μέρη. Πόσο κοντά είναι η βυζαντινή μουσική, ρωτάει ένας άλλος φίλος, με τη μουσική, γενικότερα όλα αυτά εντάξει τη μουσική μας παράδοση, ή με την λαϊκή μας παράδοση, με τα δημοτικά τραγούδια? Πόσο κοντά είναι? Πώς μπορεί κάποιος ενώ ψέλνει παράλληλα να τραγουδάει και με αυτόν τον τρόπο να μας θυμίζει σε όλους εμάς την πνευματική μας παρακαταδίκη, που είναι η λαϊκή μας παράδοση, τα δημοτικά μας τραγούδια, αυτά που πρέπει να αφήσουμε παρακαταδίκη στις νέες γενιές. Λοιπόν, πώς ασχοληθήκατε και συνδυάσατε και τα δύο? Να σας πω αμέσως. Είναι γεγονός ότι συνήθως οι ψαλτικές φωνές έχουν την ευχέρεια να τραγουδούν δημοτικά τραγούδια, παραδοσιακά, νησιώτικα. Δεν συμβαίνει όμως το αντίθετο. Το αντίθετο δεν πρόκειται να συμβεί. Δεν μπορεί. Γι' αυτό έλεγα πριν αυτό που συμβαίνει. Τώρα τι γίνεται? Είναι λεπτές ισορροπίες.
Εξαιρούμε το κομμάτι εκκλησιαστική βυζαντινή μουσική που, όπως προείπα, επενδύει το θειολόγο, πρέπει να ψάλουμε. Παίρνουμε καθαρά την βυζαντινή μουσική και παίρνουμε τα διαστήματα της βυζαντινής μουσικής. Εκ των διαστημάτων, λοιπόν, απορρέει και η δημοτική μουσική μας παράδοση. Ακόμα και το ρεμπέτικο τραγούδι. Να σας θυμίσω αυτό που έψαλα στη συνεφιασμένη Κυριακή με τον Ταλάρα, στο Μέγαρο Μουσικής, τότε που από εκεί αναδείξαμε, ας πούμε, τη συγγένεια των... Των ήχων αυτών. Και νομίζω υπάρχουν και στο YouTube, αν δεν κάνω λάθος. Υπάρχουν δηλαδή κάποιος που θέλει να παρακολουθήσει όλες αυτές τις εκδηλώσεις, δηλαδή, μπορεί να το κάνει. Άλλο τα διαστήματα της Βυζαντινής και άλλο να ψάλλω Βυζαντινή να προσπαθήσω να το προσεγγίσω σε τραγούδι. Ή αντίστροφα να πάω να τραγουδήσω ψέλνοντας ή να ψέλνω τραγουδώντας. Να ψέλνω τραγουδώντας. Αυτά δεν γίνονται. Είναι αυτό που είπατε στην αρχή, ότι ο λόγος κάνει τη διαφορά εδώ. Σωστά. Ο λόγος. Σωστά. Άλλο το ερωτικό τραγούδι και άλλο ο βαρύς λόγος του Ευαγγελίου. Ή του, αυτό είναι στο ναι, του Αποστόλου Παύλου. Πώς το λέμε, του Αποστόλου Παύλου. Ο Απόστολος. Ο Απόστολος, έτσι. Εκεί τονίζεται ο λόγος. Τονίζεται ο λόγος. Και ο λόγος είναι μεγαλοπρεπής. Ενώ στα τραγούδια ο λόγος πάει, αρχίζει και γίνεται. Έχουμε πιει και ένα ποτήρι κρασί και ο λόγος ακούγεται ελαφρά. Κυρία Τζακλή, κλαις, λες ένα ερωτικό τραγούδι. Και κλαις. Αυτό συγκινεί. Δεν μπορείς όμως το ίδιο κλάμα και την ίδια συγκίνηση να τη βάλεις πάνω στον νυφώνα σου. Βλέπω, είστε πάνω στο ιδού ο νυφίος έρχεται. Δεν γίνεται. Διαφορετικά πράγματα. Είναι άλλη φάση. Δεν μπορείς να κλαις γι' αυτό, για τα πάθη του Χριστού και να τα αποδίδεις έτσι. Εκεί μπαίνει το θέμα της βυζαντινής μουσικής. Διαφορετικά δεν θα υπήρχε βυζαντινή μουσική. Τώρα τραγουδάγαμε όλα. Θα τα μελοποιούσαμε και τελείως. Ο σοβαρός λόγος της βυζαντινής. Ο οποίος είναι και ευαγγελικός λόγος. Βέβαια. Τώρα, θέλετε, επειδή έχουμε 7 λεπτά περίπου ημερών, θέλετε να αναλύσουμε, έχετε κάτι από το Ευαγγέλιο, όπως το έχω. Εγώ θα έλεγα ακόμα λίγα για τα πρόσωπα. Για τα πρόσωπα, λίγα ακόμα, γιατί έχουμε 7 λεπτά. Είναι έχουμε τον Ιούδα. Ο κόσμος δεν γνωρίζει. Περισσότερο έχουμε τον Ιούδα τον Ισκαριώτη. Βέβαια, καλά. Τον Ιούδα τον Ισκαριώτη. Ναι. Μυστηριώδης μορφή, άβυσος η ψυχή του ανθρώπου, ο οποίος τι θέλει να κάνει, θέλει να βγάλει λεφτά πουλώντας το δάσκαλο του. Αυτός ο άνθρωπος τώρα το είχε προσχεδιάσει από τη στιγμή που είδε τον Χριστό να τον επουλήσει. Έγινε μετά. Πού να ξέρεις τι έγινε μέσα στην ψυχή αυτού του ανθρώπου. Εν πάση περιπτώσει, ο Χριστός προσπαθούσε με διορθωτικές κινήσεις να τον εφέρει εκεί, να τον ειλογικεύσει, να του πει ότι αυτό που κάνει δεν είναι σωστό. Δεν θα ήταν αυτό που θα χάνε την ψυχή του. Και όταν είδε πλέον ότι δεν, με την θεϊκή του έτσι διέστηση, είδε ότι δεν μπορεί να γίνει, τότε κατάλαβε ότι ο Ιούδας είναι αυτό το πρόσωπο που θα τον επρόδιδε. Κοιτάξτε όμως, μια λεπτομέρεια εδώ, λένε μερικοί, μα ο Ιούδας συνέβαλε στο να γίνει το θείο δράμα, δηλαδή η Ανάσταση του Χριστού, δηλαδή η Ανάσταση της ανθρωπότητος. Πώς μπορούμε να τον εκατηγορούμε? Τον εκατηγορούμε για τις προθέσεις που έχει ο κάθε άνθρωπος. Ο Ιούδας δεν είχε καλή πρόθεση, δεν ήθελε να σωθεί η ανθρωπότητα και έκανε όλο αυτό. Δεν είπε, θα πάω, θα προδώσω τον Χριστό, θα σταυρωθεί ο Χριστός, θα αναστηθεί. Δεν το έκανε αυτό το πρόγραμμα, είχε άλλο πρόγραμμα. Και ο Θεός σαν καρδιογνώστης ξέρει αν ο Ιούδας έκανε αυτό. Γιατί? Εάν το έκανε έτσι, θα έπρεπε να συνεννοηθεί πρώτα με τον Χριστό. Να του πει, εγώ θα πάω και θα σου φέρω αυτούς που πρέπει να σε σταυρώσουν κλπ. Δεν έκανε τίποτα από αυτό. Δεύτερον, δεν μετενόησε ουσιαστικά. Γιατί τι? Εάν μετενοούσε ο Ιούδας, θα έπρεπε να πάει να πέσει στα πόδια του Χριστού, έστω στο σταυρό, και να του πει, σε πρόδωσα. Ο Χριστός δεν θα τον συγχωρούσε? Ο Χριστός συγχώρεσε τους πάντες. Δεν θα συγχωρήσει τον Ιούδα, γιατί να μην τον συγχωρήσει τον Ιούδα? Δεν υπάρχει τίποτα ασυγχώρητο για τον Χριστό, εφόσον υπάρχει μετάνοια. Μία απορία έχω, κυρία Τζακλή. Μία απορία έχω. Είστε ο καθήλυνα αρμόδιος να απαντήσετε. Α, όχι, μην το λέτε αυτό. Θεωρώ ότι ήταν πειρασμικό αυτό εκείνη την ώρα για τον Ιούδα. Ο δαίμονας τον κατακυρίευσε. Βεβαίως, δεν ξέρω τι. Βεβαίως, λέω όμως, λέω. Αφού ήταν τόσο κοντά στον Χριστό. Πώς δεν θεραπεύτηκε, πώς ο Χριστός δεν το αντιλήφθηκε αυτό το πράγμα, να τον διώξει το δαίμονα, γιατί αυτό είναι καθαρά δαιμονικό. Πώς ο Χριστός δεν μπορούσε αυτό το πράγμα να γιατρέψει, να το αντιληφθεί? Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Το θέμα είναι ότι δεν ήθελε ο ίδιος να του φύγει ο δαίμονας. Ο ίδιος δεν ήθελε. Ο Ιούδας δεν ήθελε να του φύγει ο δαίμονας. Ο Ιούδας ήθελε να πάει με το μαμονά, με το χρήμα, με τη δόξα. Νόμιζε ότι τον έκανε ελεύθερο.
Επειδή, ναι. Κοιτάξτε, επειδή... Το κατακυρίευσε. Ναι, γιατί όταν πήγε και του πέταξε τα δινάρια, ξέρετε τι ήθελε. Όταν του πέταξε τα δινάρια, του πούνε εντάξει, δεν θέλει τα λεφτά, έλα όμω να σε κάνουμε συνεταίρο εδώ πέρα, γιατί μα έκανε μεγάλη εξυπηρέτηση. Αυτοί τον αδιαφορήσαν και τον πετάξανε. Και όταν είδε ότι ούτε τα λεφτά του δεν θέλουν, ούτε την προσφορά του δεν θέλανε, εντό εισαγωγικών προσφορά, τότε λοιπόν τι έγινε. Απογοητεύτηκε, απελπίστηκε και πήγε να κρεμαστεί. Αυτό πολύ σωστά αντιλαμβάνω, Λου, μοιάζει με το μεγάλο ερώτημα πολλών ανθρώπων σήμερα. Πολλοί φοιτητές μου κτλ. Ρωτάνε αυτό ακριβώς το πράγμα. Δηλαδή, ναι. Ο άνθρωπος σήμερα είναι ελεύθερος, δηλαδή ο Θεός γνωρίζει ένα γεγονός μέσα από το θεϊκό σχέδιο. Εκεί ο άνθρωπος λοιπόν είναι ελεύθερος. Γιατί δεν τον απέτρεψε. Γιατί δεν είναι αυτό. Δηλαδή, λέει, και εκεί σήμερα... παίζεται όλο το παιχνίδι στην ελευθερία του ανθρώπου. Είναι στην ελευθερία του ανθρώπου. Ο Θεός γνωρίζει, ξέρει τι θα γίνει τα επόμενα λεπτά, τις επόμενες ώρες, τις επόμενες μέρες. Αλλά κρινόμαστε γι' αυτό ακριβώς. Που κάνουμε για το σκοπό των πράξεών μας, για τη συνέστηση των πράξεών μας. Πρέπει να... Γι' αυτό είπαμε και λέμε παντού ότι μέσα από το τίτλο αυτής της εκπομπής, το αιώνιο πάθος, ότι ο άνθρωπος είναι διαχρονικό ο σταυρός του κάθε ανθρώπου. Πρέπει λοιπόν να καταλάβει, να κατανοήσει, αυτό περιγράφει σε όλα μου τα βιβλία, να οριοθετήσει και να υπάρξει αυτογνωσία. Το που λείπει σήμερα και αντιλαμβάνω, Γλου, είναι η, και κυρία Τσακλή, είναι η αυτογνωσία του ανθρώπου. Η ταπεινότητα, να καταλάβει τι είναι ο άνθρωπος, πού μπορεί να φτάσει. Λέει η φιλοσοφία και το περιγράφει σε όλα μου τα έργα, ότι μπορεί να φτάσει στο Θεό μέσα από το νου του, μέσα από τη νόηση. Ουσιαστικά η νόηση είναι αυτό που μας βοηθάει να φτάσουμε στο Θεό. Και αυτό περιγράφω λοιπόν και στο έργο μου Αρχαία Φιλοσοφία και Παντερική Θεολογία. Τι θα θέλατε λοιπόν. Εάν τον έβαζε ο Θεός να το κάνει αυτό, τότε θα ήταν φίλος του Θεού. Εξυπηρέτησε το Θεό. Ενώ δεν έγινε έτσι. Ο Θεός δεν τον βάζει να προδώσει. Ο Θεός του λέει: μην προδίνεις το δάσκαλό σου. Αυτός θέλησε να προδώσει. Και τώρα πώς γίνεται. Δεν τον έβαλε ο Θεός γιατί. Γιατί ο Θεός προγνωρίζει τι θα γίνει μετά από 1000-2000 χρόνια, αλλά δεν σου προορίζει να το κάνεις. Το κάνεις με τη δική σου θέληση. Ναι, βέβαια. Προγνωρίζει λοιπόν, αλλά δεν προορίζει. Γιατί αν προόριζε και ήταν προορισμός, θα έλεγε ο Ιούδας: αυτό με βάλεις να κάνω, γιατί με κρίνεις άδικα. Πρέπει να πάω και εγώ στον παράδεισο. Γιατί και εγώ ήμουν ένας άνθρωπος του σχεδίου σου. Δεν ήταν στο σχέδιο του Θεού. Ο Θεός είδε ότι κάποιος τον προδίδει και το αναφέρει στους προφήτες. Για να το έχουν υπόψη τους και οι μαθητές να μην κάνουν καμιά αυτή. Είδατε μόλις είπε ότι κάποιος από εσάς θα με προδώσει, που όλοι τραβηχτήκανε πίσω και αρχίσανε και μουρμουρίζανε. Εγώ κύριε, ποιος θα σε προδώσει και λοιπά, να μην ξέρω εγώ. Τρομάξανε γιατί σου λέει: μπορεί και εγώ να γίνω αιτία προδοσίας. Ο Πέτρος άρχισε και λέει: εγώ κύριε θα σε προδώσω, εγώ θα σε προδώσω. Και λέει εκείνος που θα βουτήξω για να του συσυχάσει. Εκείνος που θα βουτήξει τώρα το χέρι του μαζί μου. Ο Ιούδας, σαν υπνοτισμένος, βούτηξε αυτό στο χέρι του εκείνη την ώρα στην πιατέλα. Και το έδειξε δηλαδή το σημάδι. Γιατί του είπε, όταν έπεσε στο στήθος του Ιωάννης, προσέξτε μια λεπτομέρεια πολύ δυνατή, όταν έπεσε στο στήθος του Ιωάννης, τον ερώτησε τον Χριστό, ποιος είναι ο προδότης από τους 12 μας, 12 που είμαστε εδώ μέσα. Και ο Χριστός του είπε ότι είναι ο Ιούδας. Αλλά του το είπε σιγά στο αυτί. Γιατί? Διότι αν τα άκουγε ο Πέτρος. Υπήρχε περίπτωση να σφάξει τον Ιούδα εκεί μέσα. Γιατί ο Πέτρος δεν χάριζε κάστανα. Ναι, σου λέει: θα σε αφήσω εγώ να προδώσει το δάσκαλο. Ο πιο φανατικός. Θα σου πάρω το κεφάλι. Λοιπόν, για να μην τον σκοτώσει, για να μην του κάνει κακό, μην τον μαχαιρώσει ο Πέτρος. Γιατί ο Πέτρος πάντα, αφού μαχαίρωσε τον Μάλχο, δεν του κόψε τα αυτή. Ναι. Τον κήπο τη διαστημανή, του κόψε τα αυτή. Και τον κόλλησε ο Χριστός τα αυτή και του λέει: βάλτε τη μάχαιρα μέσα, γιατί τα πράγματα πρέπει να γίνουν όπως πρέπει να γίνουν. Λοιπόν. Εκεί πέρα αυτό διεμήθη μεταξύ αυτών. Το γεγονός ότι ο Πέτρος ήταν αψής, πάρα πολύ αψής και δεν έπρεπε να ξέρει από πριν ποιος θα προδώσει. Ποιο είναι το προδώσει. Όταν το έμαθε ήταν αργά. Έχουμε 6 λεπτά, απλά για να ενημερώσω, επειδή μας ενημερώνω το τηλεοπτικό κοινό, έχουμε 6 λεπτά να χωρίσουμε το χρόνο και να ξέρουμε πάνω κάτω που βρισκόμαστε και Ανταναβάνογλου. Έτσι, ένα επιμύθιο, έναν επίλογο σε όλα αυτά που είπαμε. Σαφώς, επειδή όλα αυτά που λέτε είναι όμορφα, αγγίζουν τις καρδιές μας. Ακόμη και ύμνους μέσα από την πολύ όμορφη φωνή που έχετε, πολύ μελωδική φωνή. Θα δω ευκαιρία να τα ξαναπούμε και μετά το Πάσχα, με τις εορτές. Εδώ είναι ένα φιλόξενο κανάλι, μια φιλόξενη τηλεοπτική στέγη που σκοπό έχει, δεν έχουμε καμία οικονομική απολαβή, το έχουμε πει πολλές φορές. Όλα αυτά τα χρόνια με τον κύριο Ατζακλή εδώ πέρα, ο πνευματικός μόχθος μας είναι μόνο να μεταδώσουμε λεωφορείες χωρίς να έχουμε καμία οικονομική απολαβή. Οπότε λοιπόν, ο κοινός στόχος όλων είναι η ανησυχία για το καλό του τόπου και να προβάλλουμε τις ιδέες των αρχών μας και των αντιλήψεων μας. Άρα θέλω να πω ότι θα δει ευκαιρία να τα ξαναπούμε και στο μέλλον. Θέλουμε λοιπόν να μας πείτε ένα συμπέρασμα, ένα επιμύθιο, τι θέλετε να πείτε στους φίλους που μας παρακολουθούν, στους πολλούς φίλους που παρακολουθούν και κρέμονται από τα χείλη σας.
ποιο είναι το συμπέρασμα και πού πρέπει να σταθούμε τη Μεγάλη Εβδομάδα. Μάλιστα. Καταρχήν να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά και τώρα. Οφείλω να ομολογήσω ότι έχω ανάταση ψυχής. Μας δώσατε χαρά. Να είστε καλά. Ένα μια άλλη νότα μέσα από την εκπομπή. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Έχω μια ανάταση ψυχής και νιώθω πολύ μεγάλη συγκίνηση από αυτά που συζητήσαμε. Ήταν χρήσιμα και για μένα. Δηλαδή ο καθένας το είδος του γνωρίζει κάποια πράγματα. Βεβαίως. Και εγώ αυτή τη στιγμή, έτσι, και εγώ από εσάς πήρα κάποια πράγματα ενδεχομένως να μην ήξερα ή να είχα κάποια άλλη αντίληψη. Και εμείς άκουσαμε ωραία πράγματα από εσάς. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ καταρχήν. Να σας συγχαρώ για το έργο που επιτελείτε, το είπα και την αρχή, θα το ξαναπώ. Να ξέρετε ότι δεν είστε μόνοι, κοντά σας είναι πάρα πολύ κόσμος. Και με τη βοήθεια όλων, αυτό το πράγμα μέρα παραμέρα πλέον θα αυξηθεί. Αυτό θέλουμε να το δυναμώσουμε. Ακριβώς, να είστε βέβαιος γι' αυτό. Αυτό είναι το αυτό που θέλω τώρα να πω στον κόσμο. Στον κόσμο που ακούει και μετά σε συναδέλφους ιεροψάλτες. Ο κόσμος, αν και αντιλαμβάνομαι ότι τα τελευταία 2-3 χρόνια έχει ξαναγυρίσει στην Εκκλησία. Έτσι είναι. Ενώ αυτό δεν υπήρχε κάποτε, είχαμε ξεφύγει εν ώψη των καταστάσεων που ζούμε, έτσι. Αυτή είναι μια αλήθεια. Και δεν το κρίνω αν λένε ότι πολλοί κόσμος όμως ρίχνουν λίγα χρήματα. Δεν το εξετάζω έτσι. Όχι. Εξετάζω το κόσμο που έρχεται. Ο κόσμος είναι και ο ξυπόλυτος, ο κόσμος είναι και ο πεινασμένος, ο κόσμος είναι και ο ζάπλουτος. Άρα δεν τα βάζουμε σε αυτή τη βάση ότι πολλοί κόσμος, αλλά ρίχνουν αυτά τα χρήματα. Δεν το πάμε έτσι. Όχι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σημαίνει ότι σε αυτό το ζώφο που ζούμε, το μόνο που έχει μείνει, το μόνο που έχει μείνει αχτύπητο από τις δυνάμεις, κατ' εμέ, είναι η θρησκεία μας. Ναι. Όλα τα άλλα έχουν χτυπηθεί. Και ο πολιτισμός ακόμα σχεδόν έχει χτυπηθεί μας. Και η γλώσσα μας. Ναι, ναι. Βλέπετε όμως αυτό που δεν αγγίζεται, αυτό βιβλία. Που δεν λυγίζει, όλα. Αυτό που δεν λυγίζει βλέπετε είναι η θρησκεία. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Αυτό είναι άνωθεν. Άρα αυτό να το λάβουν σοβαρά υπόψη ότι χρόνια. Έχουμε έναν Θεό, ναι. Έναν δικό μας Θεό που μας υποστηρίζει και δεν πρόκειται εμείς να πάθουμε κακό, γι' αυτό προτείνω αισιοδοξία και ψυχραιμία. Σωστά. Σε φίλους ιεροψάλτες τώρα, να είναι πάντοτε πάρα πολύ προσεκτικοί στη σταδιοδρομία τους. Αυτά που λέω τώρα μέσω του φακού τα έχω πει πάντοτε και σε όλους τους μαθητές μου και τα λέω και τα έχω πει. Δεν χρειάζεται ποτέ έπαρση. Πρέπει να είσαστε ταπεινοί, αφήνετε, ακριβώς και σοβαροί, αφήνετε τη δουλειά σας να σας προβάλλει. Να προβάλλει. Δεν ναι. Προβάλλετε εσείς τη δουλειά σας, η δουλειά σας προβάλλει έτσι. Και μετά και εσείς είστε εδώ. Έτσι είναι, έτσι. Δεν πρόκειται να χάσετε. Κύριε Ταραβάνογλου, να είστε καλά. Και εσείς. Ακούσουμε λίγο δύο σκέψεις. Ένα λεπτό. Λοιπόν, θα ήθελα να πω το εξής. Βλέπουμε κάποιες μορφές, τις οποίες θα τις πούμε σε άλλη εκπομπή, αν προλάβουμε. Βεβαίως, Μεγάλη Παρασκευή μπορεί να υπάρχει μια εκπομπή δική μας εδώ. Ναι, ναι. Θα την παρακολουθήσετε, τα αγαπητοί. Βεβαίως, θα είμαστε και την Μεγάλη Παρασκευή 11 με 12. Μετά την ακολουθή του Επιταφείου θα υπάρχει σαφώς εκπομπή. Λοιπόν, έχουμε πρόσωπα όπως ο Ιούδας, ο Καϊάφας, ο Πιλάτος, που είναι θύμα της υποθέσεως, αλλά δεν έκανε και αυτός το σωστό. Έχουμε τον Άννα. Έχουμε τόσα πρόσωπα τα οποία είναι εναντίον του Χριστού. Αυτό είναι το κακό. Δηλαδή, αντί αυτοί οι άνθρωποι να πούνε, βρήκαμε έναν άνθρωπο ο οποίος κάνει θεραπείες, βρήκαμε έναν άνθρωπο ο οποίος θα μας θεραπεύει πάντοτε. Είναι μια ψυχή εδώ πέρα που βοηθάει όλο το λαό. Και να πάνε με το μέρος του, τι κάνανε. Ναι. Είπανε, θα τον εξοντώσουμε, γιατί ο κόσμος θα πάει σιγά σιγά σε αυτόν και θα χάσουμε εμείς την πελατεία μας και θα μείνουμε εμείς, μη μας πετροβολήσουν κιόλας, είπε ο Καϊάφας. Γι' αυτό είπε ο Καϊάφας ότι αξίζει, έκανε προφητεία. Όχι επειδή ήταν προφήτης ο Καϊάφας, ναι. Αλλά επειδή ήταν αρχιερέας, του έδωσε ο Θεός μια προφητεία και είπε: αξίζει να πεθάνει ένας άνθρωπος για όλο το λαό παρά να χαθεί ο λαός. Εγώ ναι. Θα συμπληρώνω με αυτό. Παράλληλα και τα βιβλία και τσακλή και κλείνουμε. Ναι, ναι, ναι. Βλέπουμε υπό και τα βιβλία τα οποία έχουν συγγράψει. Υπό το φως των αιώνων, θα λέγαμε, όχι ο λαός του Ισραήλ μόνο να σωθεί, αλλά όλη η ανθρωπότητα θα έπρεπε να σωθεί από τη θυσία ενός ανθρώπου. Και αυτό πράγματι έγινε, διότι ο Χριστός σώθηκε, αναστήθηκε και κάθεται σαν θεάνθρωπος στο θρόνο. Ξέρετε τι θα πει ναι. Θεάνθρωπος. Υπάρχει δηλαδή ένας άνθρωπος δικός μας κοντά στο θρόνο του Πατρός. Καταλάβατε και την επόμενη, είναι μεγάλο και στην επόμενη αυτό. Εκπομπή. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω τον κύριο Και όπως αναστήθηκε, του, Γιώργο μου, ναι. Όπως αναστήθηκε, για να κλείσω εγώ,
όπως αναστήθηκε ο Χριστός, θα αναστηθεί και η Ελλάδα μας. Θα τα πούμε λοιπόν και στην επόμενη εβδομάδα που θα μιλήσουμε με άλλη Παρασκευή για την Ανάσταση του Θεατρόπισου Χριστού. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Νταραβάνογλου, τον καλό φίλο και εκεκριμένο ιεροψάλτη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τον κύριο Ατζακλή, τον σταθερό συνεργάτη, γιατρό της Γενικής Ιατρικής. Και επειδή αυτά τα θέματα ποτέ δεν τελειώνουν, είναι ανεξάντλητα, εδώ δίνουμε την καρδιά μας, την ψυχή μας, χωρίς καμία οικονομική απολαβή. Μπορείτε τώρα να τηλεφωνήσετε και αύριο το πρωί και Κυριακή βράδυ στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 210-6832-706. Και είδατε όλη τη συγγραφική δραστηριότητα την οποία έχω όλα αυτά τα χρόνια μέσα από την πολυετή έρευνα την οποία έχω κάνει. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή μεγάλη εβδομάδα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Μεγάλη Παρασκευή. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Χριστός Ανέστη.